Με τις επισημάνσεις, εσείς τις παρατηρήσεις για αυτά που σχολίασε οι συνάδελφοι, ή θέλετε να το πάμε αυτό που λέμε ορθολογική σειρά μια συζήτηση. Δηλαδή, είδηση. Τι έχουμε, είδηση, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, τη συνάντηση με τον Ερντογάν και αυτά που βγήκαν από αυτή τη συνάντηση, τέλος πάντων δεν βγήκαν, γιατί οι αντιπολίτευση ζητά να βγουν, να ενημερώσει ο Πρωθυπουργός για το τι συζητήθηκε αυτές τις δύο ώρες με τον Τουρκο πρόεδρο. Ό,τι προτιμάτε εσείς, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο, αυτό που είπα εγώ, γιατί έχουμε και τις εικόνες από την Κωνσταντινούπολη, τις οποίες βλέπουμε, ζωντανές εικόνες από τον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, να πω το εξής. Πάντα αυτές οι επισκέψεις και οι συναντήσεις σε κορυφαίο επίπεδο είναι πολύ σημαντικά γεγονότα. Δεύτερο, είναι επίσης πάρα πολύ κρίσιμο και αποδεικνύεται κάθε φορά όλο και περισσότερο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους με τη γειτονική χώρα που είναι μια σοβαρή κρίσιμη δύναμη στην ευρύτερη περιοχή. Τρίτον, υπάρχουν νομίζω ειδήσεις οι οποίες βγήκανε, οι οποίες έχουν θετικό πρόσημο παρά το ότι έχουμε έναν γείτονα, και το ξέρουμε αυτό, με πολύ προβληματικές απόψεις, ας πούμε, σε διάφορα ζητήματα και επιμονές και τα λοιπά. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Μαντά, να πω ότι εσείς είστε από το Περιστήλιο, παρότι θα θέλατε και εσείς και εγώ να είμαστε στη Χάλκη και να παρακολουθούμε έτσι αυτή την δοξολογία που έχουμε. Είναι η ζωντανή εικόνα κάτω από τη Χάλκη και πάνω ο κύριος Μαντάς από το Περιστήλιο, από την Βουλή, από την Αθήνα. Συγγνώμη για την διακοπή, απλά για να μην μπερδεύετε τον κόσμο. Ναι. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι το ότι υπήρξε μία συμφωνία για συνεννοήσεις των Υπουργών Άμυνας, των Υπουργείων των Εξωτερικών, του κ. Τσαβούσουγλου και του κ. Κατρούγκαλου, και βεβαίως και για το μεταναστευτικό, είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία, πρώτον, χαμηλώνουν την ένταση που υπάρχει κυρίως με τις παραβιάσεις από την πλευρά της Άγκυρας στο εναέριο χώρο του Αιγαίου, διαμορφώνουν ένα κλίμα πιο θετικό, και σε αυτό έρχεται, να μου επιτρέψετε, να καθίσει και η θετική ατζέντα και κυρίως αυτό που υπόθηκε και από τον Τούρκο Πρόεδρο, ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο επιχειρηματικό φόρουμ στη Θεσσαλονίκη το προσεχές διάστημα. Και όταν οικοδομούμε με αυτόν τον τρόπο τις σχέσεις, δηλαδή κυρίως με θετική ατζέντα, αλλά και με σαφείς τοποθετήσεις αναφορικά με αιτιάσεις ή ζητήματα που μας βάζει η άλλη πλευρά, νομίζω ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα. Σχολή της Χάλκης, εσείς, λέει ο Ερντογάν, μουφτίδες της τουρκικής μειονότητας, λέει ο Τούρκος Πρόεδρος. Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπαίνουν αυτά σε... Δεν είναι αναλογικά πράγματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση ακούμε με προσοχή όλες τις προτάσεις, όλα τα ζητήματα που θέτουν, αλλά δεν νομίζω ότι εγώ τώρα από το Περιστήλιο της Βουλής μπορώ να απαντήσω σε τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία θέλουν προφανώς πολύ πολύ μεγάλη επεξεργασία, αλλά επισημαίνω ότι δεν έχουν καμία αναλογία τα δύο θέματα. Επειδή επιλέξατε, αναφερθήκατε σε αυτά τα έξι σημεία τα οποία συζητώνται, σε σχέση με αυτά τα έξι σημεία στα οποία κινήθηκε η συνάντηση των δύο, Ερντογάν και Τσίπρα. Υπάρχει και μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτή την συνδόμηση μιας σχέσης, καινούργιας σχέσης των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών. Αυτό το ρώτησα και στους συναδέλφους μου. Πόσο απεμπλέκεται από τη στιγμή που δεν είναι πια Υπουργός Άμυνας ο κύριος Καμένος, και αν ήταν ένα αγκάθι? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να το αποτιμήσω αυτό με πλήρη στοιχεία. Ωστόσο, από αυτά που γνωρίζω, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι τώρα υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνουν αυτές οι συναντήσεις, και νομίζω ότι θα βοηθήσουν. Αυτό μπορώ να πω τώρα. Ωραία. Αν ήταν ένα αγκάθι, καθένας κρίνει. Νομίζω ότι, εντάξει, ήταν
φαίνεται να ήταν πιο δύσκολο στην προηγούμενη φάση. Αυτό είναι σαφές. Ναι, γιατί από την άλλη πλευρά μπορεί να έρθει ο κύριος Καμένος και να σου πει αν με θεωρείτε αγκάθι. Άρα, εγώ έκανα πολύ καλά τη δουλειά μου. Ένας φοβερός υπουργός Εθνικής Άμυνας και αυτό είναι το καθήκον ως υπουργού Εθνικής Άμυνας. Να φοβίζει τους γείτονες, να δρά αποτρεπτικά, να ορθώνει το ανέστημά του, να φορά την παραλλαγή του και να έχει το όπλο παραπό. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μία δύναμη σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, αλλά πάντα και σε κάθε περίπτωση τονίζουμε ότι η αποτρεπτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων και η στάση μας απέναντι σε κάθε είδους διεκδικήσεις πέραν του διεθνούς δικαίου και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου θα βρουν όλη τη χώρα, όλους τους Έλληνες αποφασισμένους απέναντι. Μας. Αυτά είναι σαφή πράγματα, έχουν υποθεί και δεν νομίζω ότι κάποιος είναι πιο σταθερός αυτό ή πιο... Δεν μπαίνουν τέτοια ζητήματα γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ουσιαστική κουβέντα. Πολιτικά και στα εσωτερικά, πώς αισθάνεστε εσείς που είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και με την ένταση που γίνεται για την κοινοβουλευτική στάση του κόμματός σας, του ΣΥΡΙΖΑ και τις επικρίσεις που δέχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι νοθεύεται λίγο τα πράγματα μέσα στο κοινοβούλιο. Ότι δεν είναι παράτερο να έχετε τη στήριξη 6 βουλευτών που προέρχονται από άλλους χώρους και οι δύο μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι και σε άλλα κόμματα. Και να λέει αντιπολιτευόμενα κόμματα, στους ανεξάρτητους Έλληνες κόμμα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσοι μιλούν με πολύ έτσι, εύκολο τρόπο για αυτά τα πράγματα δεν παίρνουν υπόψη τους το ότι η χώρα σε αυτή την περίοδο ζει σημαντικές στιγμές, παίρνει σημαντικές αποφάσεις και άρα είναι στην ευθύνη του κάθε βουλευτή και ανδρών και γυναικών να αποφασίζει με όρους συνείδησης για τη στάση του απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Πάρα πολλές φορές εκφράζονται υπερβολές αυτά. Δεν θυμούνται κάποιοι ούτε την ιστορία, ούτε το πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα και σε παλιότερες κρίσιμες καταστάσεις. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Και νομίζω ότι αυτό συζητήθηκε με πλήρη σαφήνεια και χθες στη Βουλή και με την ομιλία του Προέδρου του Νίκου του Βούτση. Για μας είναι απολύτως σαφές και νομίζω ότι όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να το κάνει ότι υπερασπιζόμαστε τους όρους συνείδησης του κάθε βουλευτή άνδρα και γυναίκας, πρώτο. Δεύτερο, αντιλαμβάνεται κανένας πάρα πολύ απλά ότι μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή πολιτικής στάσης ή αλλαγή πολιτική στάση του χώρου που προέρχεται. Σεβαστώ αυτό, αλλά ξέρετε, να γίνεται και με έναν τρόπο. Βουλευτής. Και με έναν τρόπο που να μην αδικεί αυτό που εσείς περιγράφετε. Όταν, για παράδειγμα, ο κύριος Παπαχριστόπουλος εδώ και πόσο καιρό λέει θα παραιτηθεί. Χθες την περασμένη Παρασκευή έφτασε ένα βήμα στο κατώφλι του Προέδρου της Βουλής, του γραφείου του, με την επιστολή και μετά επιστρέφει γιατί χάλασε το αυτοκίνητο. Και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τύχει για αυτό που λέτε. Θα σας πω κάτι. Κλονίζει την εικόνα που εσείς περιγράφετε. Συμφωνώ μαζί σας. Ποια είναι η άποψή σας? Μήπως πρέπει και εσείς να πείτε μέχρι και ενό σημείου. Ο καθένας ή η καθεμιά από εμάς κρίνεται και κρίνεται και όλο το πολιτικό σύστημα. Εγώ επιμένω όμως στο εξής πράγμα, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κατακριοργούμε ένθεν και ένθεν οποιοδήποτε βουλευτή, άνδρα ή γυναίκα, που αποφασίζει με βάση τη συνείδησή του και με βάση την πολιτική επιλογή του να αλλάξει ίσως στάση, να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, να μην είμαστε υποκριτές και υποκρίτριες απέναντι σε αυτό το θέμα και να συζητάμε επί των πραγματικών πολιτικών προβλημάτων. Ωραία, η ξεχωριστή περίπτωση Παπαχριστόπουλου αδικεί αυτό που λέτε, αυτή την προσπάθεια να μην υπάρχουν 100 μέτρα και 100 σταθμά. Και να κλείσουμε με αυτό γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι. Ναι, ναι. Η γνώμη μου είναι, επειδή ξέρω και τον συνάδελφο βουλευτή και τον συνάδελφο γιατρό εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ότι ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος έχει μια έντιμη στάση. Δεν πρόκειται αυτό, νομίζω, να αλλάξει. Βεβαίως, ξαναλέω ότι ο καθένας και η καθεμιά από εμάς κρίνονται. Μάλιστα.
Κύριε Μαντά, σας ευχαριστώ πολύ. Φύσηξε αεράκι και στην καλά. Αθήνα. Ήρθε ο αέρας από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, ο Βαρδάρης. Ούτως ή άλλως για τη Μακεδονία του Βαρδάρη θα αποφασίσει. Βόρεια Μακεδονία τελικά επικράτησε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαντά. Πολύ γρήγορα πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την συνάδελφό του, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στον Ουμό Ιωαννίνων και υφυπουργό παιδείας, την κυρία Τζούφη, για αυτή την ιστορία με το σχολείο, εδώ το γυμνάσιο, μαθητές των οποίων κλείσαν την πόρτα, αναρτήσαν ένα χαρτί στο οποίο έλεγαν ότι συμμαθητής τους δεν είναι επιθυμητός μέσα στην σχολική τάξη. Να δούμε τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Υπουργείο και αν αυτά θα αποτελέσουν, αν αυτές αποτελέσουν οδηγό για αυτό που συμβαίνει παράλληλα σήμερα και για το μέλλον. Νέος αφιγραντήρας Morris Premier Class. Με smart control θερμοκρασίας υγρασίας. Ο μοναδικός με οικολογικό φρέον R290 για καθαρή ατμόσφαιρα και ιδανικό περιβάλλον. Με 10 χρόνια.